μεγαλύτερες δυνατές συνεργασίες και την συστράτευση δυνάμεων θα επιδιώξει η Συμμαχία Υπηρετών, η οποία βρίσκεται σε θέση εκλογικής μάχης στο δρόμο προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου του 2019. Η παράταξη με επικεφαλής τον Γιώργο Ζάψα στις αρχές της εβδομάδας πραγματοποίησε συνάντηση με τη συμμετοχή των εκλεγμένων περιφερειακών συμβούλων, μελών και φίλων της, όπως γίνεται γνωστό, με ανακοίνωση που εξέδωσε, όπου έγινε εκτενή συζήτηση για τα βήματα που θα ακολουθηθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Η Συμμαχία Υπηρετών, λοιπόν, δηλώνει παρούσα σε μια κρίσιμη συγκυρία για το παρόν και το μέλλον της Υπήρου και με πολύ έντονες και πολιτικές ζυμώσεις και διεργασίες στο πεδίο της αυτοδιοίκησης, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Στην μακροσκελή ανακοίνωση της περιφερειακής παράταξης γίνεται εκτενής αναφορά στην προγραμματισμένη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις αρχές της εβδομάδας και σε συνέχεια αυτών που είχαν προηγηθεί τον περασμένο Ιούλιο, όπου μέλη και φίλοι της μαζί με τους εκλεγμένους περιφερειακούς συμβούλους συζήτησαν επί ώρα και ανέπτυξαν τον προβληματισμό τους για το τι μέλη γενέστε αλλά και τις προσπάθειες κάτω από τις οποίες θα πρέπει να κινηθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ανάμεσα σε αυτά που απασχόλησαν την συγκεκριμένη συνάντηση ήταν και το πολιτικό κόστος των σημερινών περιφερειακών παρατάξεων, δηλαδή της Συμμαχίας Υπηρετών αλλά και της Ήπειρος Ανατροπής μετά την κοινή εκδήλωση που πραγματοποίησαν τον περασμένο Ιούνιο, αλλά και η είσοδος νέων που συζητούνται στον δημόσιο διάλογο, καθώς και τα νέα δεδομένα που φέρνει ο νέος εκλογικός νόμος στο πεδίο των υποχρεωτικών συνενέσεων, των συγκλήσεων και των συνεργασιών. Μια καινούργια κατάσταση στον χώρο που διαμορφώνει κατάλληλο σκηνικό για τη δημιουργία μιας νέας μεγάλης δημοκρατικής παράταξης που θα διεκδικήσει με αξιώσεις τη διοίκηση της περιφέρειας από δυναμικότερη θέση. Και σε αυτή την κατεύθυνση η Συμμαχία Υπηρετών θέλει να πρωταγωνιστήσει. Με αυτό λοιπόν ως δεδομένο, εκτιμάται ότι μία μονοκομματική αναφορά είναι καταδικασμένη σε αποτυχία και οδηγεί σε απλή καταγραφή κομματικών δυνάμεων που συνήθως δεν ξεπερνά τα κομματικά ποσοστά και ενδεχομένως να τα αδικεί κιόλας. Στο πνεύμα της διεύρυνσης και της προοπτικής της παράταξης εκφράστηκε καθολικά η επιθυμία των στελεχών για την συνεχή διαβούλευση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα με όλο το φάσμα των δυνάμεων του δημοκρατικού τόξου από τις παρυφές της κεντροδεξιάς μέχρι την παραδοσιακή αριστερά, που είναι γνωστό βέβαια ότι δεν συζητά αυτή την εκδοχή στην βάση διακηρυγμένων διαφωνιών. Παράλληλα, εκφράστηκε η εμπιστοσύνη στους περιφερειακούς συμβούλους της παράταξης και προτάθηκε ομόφωνα η Συμμαχία Υπηρετών να συνεχίσει συντεταγμένα τη δράση της στο Περιφερειακό Συμβούλιο μέχρι και την τελευταία ημέρα της θητείας του οργάνου και να εκπροσωπήσουν την παράταξη στο διάλογο που θα ξεκινήσει με παρατάξεις, στελέχη και πολιτικές δυνάμεις που θα στηρίξουν αυτή την προοπτική. Να εξαντληθούν δηλαδή όλα τα περιθώρια διαλόγου για προγραμματική σύγκληση με τις δυνάμεις που αναφέρθηκαν και με συλλογικότητες από την τοπική κοινωνία που θα δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις εξελίξεις ώστε να συγκροτηθεί ένα αξιόλογο, αξιόπιστο και ισχυρό ψηφοδέλτιο με προοπτικές νίκης στις επόμενες περιφερειακές εκλογές.